Εδώ. Συνεχίζουμε. Μια που μας δόθηκε η ευκαιρία, θα μιλήσουμε λίγο για κόλληση χαλκού. Μετά θα σας μιλήσω και για αυτό το εξάρτημα και θα μιλήσουμε για παροχή πετρελαίου και πώς να γεμίζετε τη δεξαμενή του πετρελαίου σας ανώδυνα. Είναι και αυτό μια άλλη μαγιά, θα το αναφέρουμε και αυτό. Και αφού πίνουμε και το καφεδάκι μας από... Πώς τη λένε την καφετέρια, ρε? Ιλμόντο, όχι. Ιλπόστο. Τέλος πάντων. Πώς λέγεται, ρε? Περίμενε. Ο Γιάννης συνεχίζει. Δεν έχει κάνει πολλά κολλήματα μέχρι τώρα. Τώρα θα κάνουμε μια κόλληση μαστού. Αφού έχει πάρει με γυαλόχαρτο την επιφάνεια του χαλκού, ακόμα και καινούρια να είναι, την αγριεύουμε λίγο και αφού τράβηξε τη μολυβιά του εκεί πέρα, για να είναι σίγουρος το εξάρτημα πόσο θα μπει μέσα. Συνήθως όταν τα εξαρτήματά μας δεν είναι ακριβώς, μας έχει τύχει να μείνει και ένα κενό. Το πρόβλημα που την έχω πατήσει και εγώ, όταν κάνουμε κόλληση αυτή το μαστό, γιατί τώρα εγώ θέλω να τον καναβώσω, να τον βιδώσω και η επόμενη κόλλησή μου να γίνει εδώ, αλλά να μην κάψω το κανάβι μου. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά επειδή με δεσμεύει η γωνία που θα βάλω, άρα πρέπει να κάνω εδώ πέρα την κόλληση, να το κρυώσω και μετά να πάω να κάνω την όποια εργασία μου. Έτσι. Εδώ πέρα φυσικά ξεκαναβώσαμε, βγάλαμε ένα εξάρτημα και είδαμε όταν λέμε με το Γιάννη ότι εμείς οι υδραυλικοί δεν ξέρουμε, αδερφέ, ούτε να καναβώνουμε, είναι γεγονός. Ούτε να καναβώνουμε. Επίσης πήρα αυτή τη χαλκοσωλήνα εδώ πέρα, έβαλα το Γιάννη να μου τη ζεστάνει λίγο, άσε το φλόγιστρο και την κόλληση κάτω, δεν κρατιέσαι να κολλήσεις. Πάρε αυτή τη χαλκοσωλήνα στα χέρια σου. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, πάρ' την στα χέρια σου. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο χαλκοσωλήνας θέλει όσο το δυνατόν λιγότερο ζέσταμα. Όταν βλέπω μαστόρους, ειδικά κάτι παλιούς, που παίρνουν οξυγόνα και με δουλεύουν χαλκοσωλήνα φύ 15, φύ 18, φύ 22 και με τη δουλεύουν οξυγόνα και σκληρή κόλληση, με συγχωρείτε που θα του πω, την έχουν γαμίσει τη χαλκοσωλήνα. Πιάσε εδώ τη χαλκοσωλήνα και θέλω να μου τη στραβώσεις. Εδώ. Ναι, θέλω να μου τη στραβώ. Βάλε δύναμη. Βάλε πολύ δύναμη, πιο μακριά. Εκεί. Στραβώνει. Τώρα δύσκολο. Όχι. Έλα εδώ πέρα τώρα και πιάσε τη χαλκοσωλήνα εδώ και κάπου εδώ. Πιάσε τη χαλκοσωλήνα και βάλε δύναμη. Κοίτα, όπα. Βλέπετε τη διαφορά. Γιάννη, την είδες? Και εσύ πρώτη φορά το βλέπεις. Το κρατούσα σαν έκπληξη. Ψόφιση. Έχεις δει πως μια φανταστική χαλκοσωλήνα αντοχής με το που τη ζέστανες, και τη ζέστανες κανονικά, δεν τη ζέστανες αμάν και τι, σου είπα απλά θέλω να μου τη ζεστάνεις. Παιδιά, η χαλκοσωλήνα με το που ζεστάθηκε, πιάσε να μου την τσαλακώσεις και εδώ όσο μπορείς, βέβαια χαλάμε εξαρτήματα τώρα. πιο μακριά, εκεί. Δεν στραβώνει, παιδιά. Άστο. Με το που ζέστανε στη χαλκοσωλήνα, πολλές φορές πάω σε εγκαταστάσεις καλοριφέρ και βλέπω ότι ο τετραπέρατος ο μάστορας έχει δουλέψει χαλκοσωλήνα φύ 15, φύ 18, φύ 22 με σκληρή κόλληση. Έχει τελειώσει. Καθώς επίσης αυτά είναι τα ανάποδα κολλήματα που λέω, αυτές οι αηδίες. Πιάσε μου λίγο και εκείνη τη χαλκοσωλήνα από εκεί. Τη γωνία πέρα. Τη γωνία. Ναι, φέρ την όπως είναι. Ανάποδα κολλήματα. Τα αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Αυτή η χαλκοσωλήνα ήταν έτσι, Γιάννη. Έτσι. Κράτα. Έχει έρθει τώρα ο υδραυλικός. Με έχει κάνει αυτή την αηδία. Πρώτα απ' όλα δεν με καθάρισε τις αλυφές. Εδώ πέρα μου έκανε το ανάποδο κόλλημα. Πρώτα απ' όλα εδώ δες υλικό που έχει ξοδέψει από θέμα οικονομίας για μένα τον ίδιο σαν μάστορα, έτσι, γιατί και η κόλληση δεν είναι ευθύνη. Κράτα, Γιάννη. Κοίταξε εδώ πέρα. Δεύτερον, μια ασχήμια. Με 16 ευρώ το καρούλι. Κατάλαβες. Αυτό λέγεται ανάποδο κόλλημα. Εγώ, Γιάννη, θα προτιμούσα αυτό το κομμάτι, τη γωνία, το ανάποδο κόλλημα να το κάνω έξω. Ναι, θα καθυστερήσω. Και μετά θα αφήσω αυτό το κόλλημα. Θα γίνει όμως μια ομορφιά. Άστο κάτω γρήγορα. Πιο γρήγορα, Γιάννη. Πάρε την κόλληση που έκανες εσύ. Κοίταξε τώρα μια ομορφιά. Εδώ βέβαια αυτά τα δύο τα δάκρυα χαράς που έχουν παραμείνει, το είπα επίτηδες στο Γιάννη, ότι όταν δεν μας ενδιαφέρει τόσο η εμφάνιση, δεν με χαλάει να υπάρχει,
γιατί είναι σαν πόντα, όπως είπε ο Γιάννης. Πρόσεξε όμως τώρα από εδώ τι ομορφιά, κράτα. Κοίταξε μια ομορφιά που έκανε ο Γιάννης. Τη ζεστάναμε, Γιάννη, όσο το δυνατόν λιγότερο, τη σκουπίσαμε με το πανάκι, έγινε αυτή η ομορφιά και θα έρθει τώρα ο Μπογιατζής ή εμείς από μόνοι μας να κάτσουμε να τη βάψουμε και να γίνει ένα ωραίο και σωστό αποτέλεσμα. Καταλάβατε τι γίνεται? Και μην κολλάμε τώρα στη χαλκοσολίνα και αυτή εδώ τη χαλκοσολίνα την 28άρα, αυτή 28 να την πάρω να τη ζεστάνω με το φλόγιστρο και αυτή άμα την πιάσεις, Γιάννη, και την προσπαθείς να την μαλακώσεις, να την τσαλακώσεις, θα γίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, όσο το δυνατόν λιγότερο ζέσταμα. Δηλαδή δουλεύεις φλόγιστρο κόλληση, φλόγιστρο κόλληση. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο να τα έχεις σε ισορροπία αυτά τα δύο πράγματα. Και φυσικά, όταν έχουμε να κάνουμε πολλά κολλήματα, κάνουμε και οικονομία στην κόλληση, ναι. Όχι τσιγκουνιά, οικονομία. Δεν είσαι σίγουρος. Ναι, θα το κάνω λίγο παραπάνω. Και φυσικά, επειδή η χαλκοσολίνα, Γιάννη, έτσι και δεν κολληθεί σωστά και έχεις μια ψηλοδιαρροή, μετά το να την επισκευάσεις, είναι ολόκληρη ιστορία. Γιατί αν έχει έστω και υγρασία μέσα, την ώρα που ζεσταίνεις εσύ, βράζει το νερό μέσα και σε ξεφυσάει από εκεί που θες να κολλήσεις. Έτσι. Πολύ προσοχή. Όπως έχω πει, εγώ έχω πολύ καιρό να πιάσω, να κάνω εγκατάσταση χαλκοσολίνα, τουλάχιστον μια πενταετία, Γιάννη. Να μην πω και παραπάνω. Τον αγαπώ τον χαλκό, τον σέβομαι, τον γουστάρω με χίλια, αλλά πλέον για μένα τουλάχιστον είναι απαγορευτικό σαν κοστολόγιο. Έτσι, αγόρι μου. Για σας τα νέα παιδιά, που και πολλοί με έχετε ρωτήσει, μάστορα δεν έχεις δείξει καμιά φορά πώς κολλάς χαλκό. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Βέβαια εδώ πέρα κάνουμε κάτι ψιλομερεμέτια, δεν είναι εγκατάσταση, αλλά η φιλοσοφία είτε ένα κόλλημα είναι είτε 10, η φιλοσοφία είναι ίδια. Ο Γιάννης έχει τραβήξει ήδη τη μολυβιά του εδώ πέρα, για να ξέρεις, Γιάννη, πόσο μέσα θα μπει το εξάρτημα. Ναι, άμα μου το σμπρώξει για κάποιο λόγο. Έτσι, το να έχεις τη μολυβιά σου εδώ πέρα, ανά πάσα στιγμή μπορείς να ξέρεις πόσο μέσα είναι το εξάρτημά σου. Όμορφα, νοικοκυρεμένα, να κάνεις ένα σωστό αποτέλεσμα και όταν ρωτάς τον εαυτό σου, είσαι ευχαριστημένος, τι θα απαντάς? Είμαι. Είσαι. Μπράβο, αγόρι. Έτσι. Συνεχίζουμε.